Καλησπέρα, καλώς ήρθατε σε ακόμα ένα συνεβάγκο επικαιρότητας. Είμαι ο Βαγγέλης Βίτσικας και πριν μιλήσουμε για την ταινία που έχουμε σήμερα, θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ εκ μέρους όλης της ομάδας για τα πολύ υψηλά νούμερα που δώσατε στο τελευταίο μας βίντεο, το... Γιατί ήρθε νωρίτερα αυτός, τι ώρα είναι, 5.30, ήρθε ο Χριστόφορος για όσους... Μαλάκα, μόλις είχα ξεκινήσει. Τι μάλλον είναι αυτό. Σιωπή. Πάμε, κάτσε εκεί, Σιωπή. Για να μην μιλάτε. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε σε ακόμα ένα συνεβάγκο επικαιρότητας. Είμαι ο Βαγγέλης Βίτσικας και πριν προχωρήσουμε στην ταινία για την οποία θα μιλήσουμε σήμερα, θέλω να σας ευχαριστήσω εκ μέρους όλης της ομάδας για την ανταπόκριση, για την υψηλή ανταπόκριση που είχε το τελευταίο μας βίντεο με συνέντευξη από τον Ρένο Χαραλαμπίδη. Να πάτε να δείτε την ταινία του, την είδαμε πλέον όλοι, είναι πολύ ωραία, μας άρεσε σε όλους. Ευχαριστώ πολύ για τα πάρα πολλά σχόλια. Και για τα πάρα πολλά σχόλια. Και τα πολλά likes. Αλλά σήμερα θα μιλήσουμε για το The Bike Riders του Jeff Nichols με τους Austin Butler, Jodie Comer, Tom Hardy, Norman Reedus και πολλούς ακόμα. Σε αυτή την ταινία πρωταγωνιστής είναι ο Benny, τον οποίο υποδύεται ο Austin Butler, ένας νεαρός μηχανόβιος στη δεκαετία του 1960 και στις αρχές της δεκαετίας του 1970, ο οποίος ανήκει σε μία λέσχη μηχανόβιων με το όνομα η Βάνδαλη, την οποία διοικεί ο μεσήλικας μηχανόβιος Τζόνι, τον οποίο υποδύεται ο Tom Hardy. Παράλληλα τα φτιάχνει με μια νεαρή κοπέλα, την Κάθη, την οποία υποδύεται η Τζόντι Κόμερ, και όπως προχωράει η ιστορία, κάποια στιγμή θα κληθεί να επιλέξει ανάμεσα σε μια ήρεμη, σίγουρη, αλλά χωρίς αδρεναλίνη και περιπέτεια ζωή με την Κάθη και στην ανασφαλή, αγωνιώδη, περιπετειώδη, αλλά και επικίνδυνη ζωή των μηχανόβιων. Η ταινία είναι η μεγάλη επιστροφή του σκηνοθέτη Jeff Nichols, που έχει κάνει ταινίες όπως το Take Shelter, το Mud, το Midnight Special, 7 ολόκληρα χρόνια μετά το Loving, που ήταν η προηγούμενη ταινία του, με την οποία είχε συμμετάσχει στο Φεστιβάλ των Κανών, και μάλιστα έρχεται με καθυστέρηση στις ελληνικές και αμερικανικές αίθουσες. Η ταινία έκανε την πρεμιέρα της στο Φεστιβάλ του Τορόντο το 2023, το Σεπτέμβριο του 2023, όμως λόγω της απεργίας των ηθοποιών και μιας αλλαγής στην εταιρεία διανομής που είχε τα δικαιώματα της ταινίας, καθυστέρησε πάρα πολύ η κυκλοφορία της στις αίθουσες. Αυτό όμως ίσως και να βγει υπέρ της, καθώς φέτος, όπως όλα δείχνουν, θα είναι μια κάπως αδύναμη χρονιά για τις υποψηφιότητες των Όσκαρ και αυτό μπορεί να λειτουργήσει υπέρ των ηθοποιών της ταινίας, οι οποίοι δεν αποκλείεται να είναι ανάμεσα στους υποψηφίους και πολύ δίκαια, γιατί ένα από τα βασικά προτερήματα της ταινίας είναι οι ερμηνείες της. Και ο Austin Butler, ο οποίος συνεχίζει να κάνει πολύ προσεκτικές και πολύ καλές επιλογές και ταινιών και ρόλων και σκηνοθετών. Και η Jodie Comer που μας εκπλήσει για ακόμα μία φορά μετά το The Last Duel του Ridley Scott. Οι περισσότεροι βέβαια την ξέρουν από το Killing Eve τη σειρά. Και ο Tom Hardy, ο οποίος... Πώς? Η ξανθιά είναι. Ναι, η Jodie Comer. Σπρώξε λίγο να το βατί. Έχει μείνει στο πλάνο. Φύγε κουπ. Και ο Tom Hardy, ο οποίος επιστρέφει μετά από αρκετά χρόνια σε έναν κινηματογραφικό ρόλο. Ήθελα να ρωτήσω. Τι? Αυτό είναι η επιστροφή του... Είναι η πολύ μεγάλη επιστροφή του Tom Hardy, επιτέλους. Είχε χρόνια να κάνει καλή ταινία. Και γιατί είχε οι τελευταίες του συμμετοχές σε ταινίες ήταν στα δύο Venom που είναι φρικτά, στο Capone που είναι επίσης φρικτό δυστυχώς, παρότι είχε όλα τα φόντα να είναι μια ωραία γκανγκστερική ταινία. Η ταινία είναι μια ματιά πάνω σε μια μεταβατική για την Αμερική εποχή, την εποχή που περνάμε από την γενιά των χίπιδων, των λουλουδιών, της αμφισβήτησης στη δεκαετία του 70, όπου με τα πολιτικά σκάνδαλα, με την ήττα στο Βιετνάμ, αρχίζει και η αμφισβήτηση δίνει τη θέση της στην απογοήτευση. Μπορούμε να πούμε την ταινία ένα μοντέρνο western, όπου τα άλογα, τα Mustang έχουν αντικατασταθεί από τις μηχανές και τα εξάσφαιρα από τις σιδηρογροθιές και τα μαχαίρια. Δεν είναι κάτι τρομερά πρωτότυπο σύλληψη όλο αυτό. Έχει και κάποιες αδυναμίες, κυρίως σεναριακές η ταινία. Η βασική είναι ότι κάποια στιγμή από τη μέση και μετά και για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα σταματάει να λέει την ιστορία του Μπένι και προσπαθεί να απλώσει πολύ τον καμβά της.
και αυτό πλήττει λίγο και τον ρυθμό της ταινίας. Όμως στη συνέχεια ξαναστρώνει, έχει ωραίο φινάλε. Είναι καλή ταινία ωστόσο, είναι μια ταινία που αξίζει να δείτε στη μεγάλη οθόνη και κατά προτίμηση σε ένα κλειστό κινηματογράφο, γιατί παίζει, είναι πολύ ωραίος και ατμοσφαιρικός και ο ήχος με τα μαρσαρίσματα των μηχανών σε βάζει πολύ μέσα στην ατμόσφαιρα της ταινίας. Έχει και ωραίες κινηματογραφικές αναφορές, ξεκάθαρα επηρεασμένη από το The Wild One του Λάσλο Μπένεντεκ με τον Μάρλον Μπράντο. Ξεκάθαρα ακόμη επηρεασμένη από το Easy Rider του Dennis Hopper. Ταινίες οι οποίες υπάρχουν και ως αναφορές μέσα στην ταινία, όχι απλά ως επιρροές. Γενικά είναι μια αξιόλογη ταινία, παρά τις αδυναμίες της σίγουρα αξίζει να δείτε. Παίζει και παίζει ο Mike Feist, που τον είδαμε πρόσφατα στο Challengers του Λούκα Γκουαντανίνο και τον είχαμε δει και στο West Side Story του Spielberg το remake, που είναι πολύ καλός ηθοποιός και παίζει και κομβικό ρόλο στην ταινία. Κάνει τον reporter, παύλα συγγραφέα, στο βιβλίο του οποίου βασίζεται η ταινία. Και έτσι ξεκινάει στην ουσία η αφήγηση με αυτό, να παίρνει συνεντεύξεις από την Κάθι, την Τζόντι Κόμερ δηλαδή. Και όλο το cast είναι φοβερό δηλαδή και έχουν πολύ ωραία εξέλιξη και οι ερμηνείες τους. Ο Όστιν Μπάτλερ θυμίζει έτσι κάτι από James Dean, από Marlon Brando στην ερμηνεία του. Η Τζόντι Κόμερ αντίστοιχα ξεκινάει ως ένα πολύ αθώο και αφελές κοριτσάκι της δεκαετίας του 60 και μέσα από αυτά που βλέπει, ας πούμε, γίνεται, οριμάζει πάρα πολύ ωραία ο χαρακτήρας μέσα στην ταινία και το αποδίδει πολύ καλά ερμηνευτικά. Ο Tom Hardy είναι, ρε παιδί μου, κάνει επέλαση όποτε είναι στην οθόνη, κυριαρχεί, δεν θες να πάρεις τα μάτια σου από πάνω του. Αυτοί οι τρεις είναι το βασικό πρωτεύμα. Έχει και περίεργη προφορά, ναι, διαβάζω. Έχει. Τι, αλλά αποτελεσματική. Τι εθνικότητα δηλαδή παίζει. Βλαχοαμερικάνικη. Αμερικάνικο. Ναι. Έχει καθόλου αύρα Easy Rider η ταινία. Ναι, έχει. Αλλά είναι και το Easy Rider ήταν πολύ κριτικό απέναντι στην κουλτούρα αυτή που αντιπροσώπευε, ειδικά στο φινάλε του που είναι σοκαριστικό. Αλλά αυτή η ταινία είναι ακόμα πιο πολύ κριτική απέναντι στην όλη στάση ζωής των μηχανόβιων, χωρίς να ηθικολογεί όμως και να λέει «Α, τα παλιόπαιδα» και τα λοιπά. Αναδεικνύει, ρε παιδί μου, ότι και αυτή τη μορφή ζωής έχει τα δικά της αδιέξοδα, παρότι μπορεί να είναι περιπετειώδης και έτσι γκλαμουράτη και να σε κάνει να φαίνεσαι πολύ cool, στο τέλος έχει και αυτή κάποια αδιέξοδα. Αυτά είχα να πω για το The Bike Riders. Να πάτε να το δείτε, να μας πείτε πώς σας φάνηκε στα σχόλια, να κάνετε like, subscribe στο κανάλι μας και θα τα πούμε σύντομα σε κάποιο άλλο βίντεο επικαιρότητας και σε κάποια άλλα βιντεάκια που ετοιμάζουμε για μέσα στο καλοκαίρι. Ευχαριστούμε, Βαγκό. Τα πάμε. Εγώ.